Καλησπέρα από Νορβηγία. Πάμε βολτίτσα με το αυτοκίνητο σήμερα. Όπως ίσως βλέπετε στο background, έχουμε ελαφρύ χιονάκι σήμερα. Μόλις τελείωσα καφεδάκι με φίλους. Χθες είχαμε μια πολύ ωραία ηλιόλουστη μέρα, γι' αυτό αποφάσισα να πάω για σκι. Αλλά σήμερα ο καιρός είναι γκρίζο άσπρος, σαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι άσχημο έτσι. Μόλις τελείωσα από καφεδάκι με φίλους και σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο στην επιστροφή για το σπίτι, γιατί παίρνω αρκετές ερωτήσεις από κόσμο για το πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Νορβηγία, αν αξίζει κάποιος να μεταναστεύσει στην Ελλάδα, όλα είναι δύσκολα. Θα κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο βιντεάκι καθώς οδηγούμε. Ίσως θα δούμε λίγο και κάποια τοπία, πώς είναι να οδηγεί στο Όσλο. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα, που είναι ίσως το αιώνιο ζήτημα της μετανάστευσης στο βορρά, το κρύο. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Φέτος είχαμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα με θερμοκρασίες που έφτασαν και το μείον 25 στο Όσλο, μείον 30 και μείον 40 σε άλλα σημεία της Νορβηγίας. Οπότε σκεφτείτε κάποιον που έρχεται από την Ελλάδα και ξαφνικά το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο βρίσκεται σε μια ξένη και αφιλόξενη χώρα με αυτές τις θερμοκρασίες. Παίζει ρόλο λοιπόν το πότε θα επισκεφτείς την Νορβηγία, ακόμα και στις καιρικές συνθήκες. Οπότε η καλύτερη περίοδος να μεταναστεύσεις στην Νορβηγία ή να έρθεις και για διακοπές είναι από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο. Από το Νοέμβριο και μετά τα πράγματα δυσκολεύουν, ο καιρός είναι άσχημος, η μέρα είναι μικρή και όταν ψάχνεις για δουλειά και παίρνεις αρνητικές απαντήσεις, σίγουρα και η διάθεσή σου κατά κάποιο τρόπο πέφτει. Ας πάμε όμως στο ζουμί της υπόθεσης και αυτό είναι το εργασιακό. Τι γίνεται με δουλειές στην Νορβηγία, αν υπάρχουν ευκαιρίες. Δεν θα μιλήσουμε για χρηματικά ποσά, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Νορβηγία πλήττεται και αυτή τη στιγμή από τη διεθνή οικονομική κρίση, από την αύξηση των επιτοκίων, και επειδή η Νορβηγία είναι μια χώρα με ελεύθερη αγορά, υπάρχουν πολύ λιγότερες επενδύσεις αυτή τη στιγμή, κυρίως λόγω των επιτοκίων, το αυξημένο κόστος στην ενέργεια και των πρώτων υλών. Για παράδειγμα, στην οικοδομή, ένα κομμάτι το οποίο το ξέρω πολύ καλύτερα, υπάρχει μια πτώση στην κατασκευαστική δραστηριότητα περίπου 80%. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετό κόσμο που ασχολείται με την οικοδομή, που είναι σε διαθεσιμότητα ή και χωρίς δουλειά, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί συμπαρασύρει επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Η αύξηση των επιτοκίων όμως δεν επηρεάζει μόνο τις επενδύσεις, επηρεάζει και τα απλά νοικοκυριά. Δηλαδή, ένα δάνειο κατοικίας ή ένα δάνειο αυτοκινήτου έχει ανέβει κατακόρυφα, οπότε τα νοικοκυριά έχουν λιγότερα χρήματα να ξοδέψουν και αυτό βέβαια δημιουργεί λιγότερες θέσεις εργασίας, όπως καταλαβαίνετε.
Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας στην Νορβηγία είναι αρκετά δύσκολη. Δηλαδή για κάποιον που θα έρθει χωρίς κάποια ειδίκευση ή με μια ειδίκευση σε επαγγέλματα που αυτή τη στιγμή πλήττονται, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, το χιόνι είναι πραγματικά πάρα πολύ, ακόμα και σε περιοχές κοντά στη θάλασσα, που αυτό δεν συνηθίζεται. Συνήθως τέτοιες περιόδους όπου η θερμοκρασία είναι κοντά στο 0 έχουμε βροχές. Όμως πίσω στο εργασιακό κομμάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι μαύρα και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεις δουλειά στην Νορβηγία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή για αυτούς τους μήνες που διανύουμε, ίσως και για τον επόμενο χρόνο, θα δημιουργήσει στην ουσία πάρα πολλές θέσεις εργασίας στο μέλλον. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά project που έχουν παγώσει και η ανάγκη για περισσότερες και η ανάγκη για περισσότερο εργατικό προσωπικό θα γίνει πολύ μεγαλύτερη στο μέλλον, ειδικά για προσωπικό το οποίο έχει εξειδίκευση. Οπότε η συμβουλή μου, αν θέλεις να μεταναστεύσεις στην Νορβηγία ή στη Σουηδία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης που τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι ίσως λίγο δύσκολα στον εργασιακό χώρο, είναι να έχεις ένα βιογραφικό το οποίο να είναι ελκυστικό, να έχεις εξειδίκευση, να ξέρεις τι ζητάς. Γενικά είναι πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να προσέξεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχεις κάποια χρήματα ώστε να μπορείς να συντηρήσεις τον εαυτό σου για ένα χρονικό διάστημα και να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος όταν θα στείλεις ένα βιογραφικό ή όταν θα πας σε μία συνέντευξη. Όπως είπα και πριν, οι ευκαιρίες στο μέλλον πρόκειται να είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι σήμερα, οπότε αν σ' αρέσει η περιπέτεια, αν σ' αρέσει η φύση, αν σ' αρέσει το βουνό, αν θέλεις πραγματικά να μεταναστεύσεις στη Σκανδιναβία, τότε κάντο. Τα λέμε στο επόμενο.
βλέπετε ότι κινούμε στην λεωφορείο Λωρίδα. Πριν σχολιάσετε οτιδήποτε, να πω εδώ ότι οι λεωφοριολωρίδες είναι ελεύθερες με μερικούς περιορισμούς για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και επειδή πηγαίνω στο όριο ταχύτητας αυτή τη στιγμή και κάποιοι ίσως είναι λίγο πιο ανυπόμονοι, διαλέγω να πάω στη δεξιά μεριά στην λεωφοριολωρίδα.